Είναι η επικαιρότητα που μας έχει οδηγήσει σχεδόν κάθε μέρα να έχουμε, να φιλοξενούμε ένα νομικό, γιατί προσπαθούμε κι εμείς κάπως να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι εδώ μαζί μας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και έχετε διδάξει πολύ ποινικά θέματα, ποινικά νομικά θέματα, πώς θα το πω. Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία στο Πανεπιστήμιο από το 1989. Έχετε γράψει και σε πολλές γλώσσες έχετε γράψει έρευνες, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα και έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον ποινικό κώδικα, για τον οποίο γίνεται πάρα πολύς λόγος. Εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες και δεν το ξέρουμε το πράγμα από μέσα, έχουμε την αίσθηση ότι συνεχώς ο νόμος γίνεται επιοικέστερος. Ότι οι επικίνδυνοι εγκληματίες βρίσκονται ανάμεσά μας και δεν θα τιμωρηθούν ποτέ αν έχουν κάνει ένα έγκλημα. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Είναι γεγονός ότι στην πορεία του χρόνου, ναι, για κάποια αδικήματα οι ποινές γίνονται αυστηρότερες, για άλλα γίνονται ηπιότερες. Αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη του νομοθέτη, που εκφράζεται δηλαδή για τις Βουλής, για το ποια είναι η απαξία μιας πράξης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Τα αδικήματα φοροδιαφυγής μέχρι τη δεκαετία του 70 είχαν μια πολύ ήπια μεταχείριση. Ναι. Κάποια στιγμή θεωρήσαμε ως κοινωνία ότι αυτή η παραβατική συμπεριφορά έχει μεγαλύτερη απαξία. Γι' αυτό το λόγο διαμορφώθηκαν μορφές φοροδιαφυγής που είναι πλέον κακουργήματα. Αυτό ισχύει και για άλλες μορφές συμπεριφοράς. Ναι. Ο αθέμητος ανταγωνισμός, η κατάχρηση της αγοράς στο χρηματιστήριο. Βέβαια, συνήθως αυτά δεν είναι εγκλήματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Συνήθως αυτά που προκαλούν την κοινωνία και γίνεται μεγάλη συζήτηση είναι ένα βίο έγκλημα, ένας βιασμός, ένας φόνος. Αυτά είναι με τα οποία εμείς ασχολούμαστε περισσότερο και μας προκαλούν και τεράστια εντύπωση και τρόμο. Ο βιασμός στον ποινικό κώδικα του 1951 τιμωρείται με κάθειρξη. Ναι. Το 1984 προσθέθηκε διακεκριμένη μορφή βιασμού, βαρύτερη δηλαδή, επί Υπουργείας Γεωργίου Αλέξανδρου Μαγκάκη, ναι, όταν αυτός είναι ομαδικός, δηλαδή περισσότεροι βιάζουν ένα θύμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αυστηρότερης ποινής. Ναι. Πιο πρόσφατα, να έρθουμε στα δικά μας, προβλέφθηκε βαρύτερη ποινή όταν το θύμα είναι ανήλικο. Ναι. Δεν ισχύει λογικό, λοιπόν, ότι, δεν ισχύει ότι οι ποινές γίνονται συνεχώς ποιότερες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχω διαβάσει κάποια από τα άρθρα σας. Αν έχω καταλάβει καλά, είστε υπέρ του να είμαστε πιο επίοικοις, τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Κάνω λάθος? Όχι τόσο γενικευμένο. Για παράδειγμα, η κατάργηση της θανατικής ποινής, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια μετάβαση σε επιοικέστερο καθεστώς, γιατί πάβουμε να εκτελούμε ανθρώπους, είναι κάτι που έγινε στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει σε όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό βεβαίως το θεωρώ πρόοδο. Έχω διαβάσει ένα παράδειγμα που έχετε γράψει, ναι, σε ένα άρθρο σας. Θέλοντας μάλλον να εκφράσετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τα εγκλήματα αν είναι αυστηρότερες οι ποινές. Ότι κάποιος μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, πάει να ληστέψει κάποιον, τον χτυπά και έχετε γράψει πολύ έτσι περιγραφικά και με χιούμορ ότι εκείνη την ώρα του λέει: ξέρεις, είναι περισσότερα χρόνια κάθειρξη αυτό που κάνεις και εγκαταλείπει και φεύγει. Έτσι. Το έχετε γράψει για να, στην υπερβολή, ναι, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέτε. Δεν χρησιμεύουν όμως οι ποινές και για τον παραδειγματισμό, για να φοβηθεί ο εγκληματίας να μην πει «Α, εντάξει, okay, και τι θα γίνει, θα μπω, θα ληστέψω ένα σπίτι, θα χτυπήσω τον ιδιοκτήτη και τι έγινε, πάλι έξω θα είμαι σε λίγο καιρό». Ασφαλώς, η απειλή ποινών στον νόμο λειτουργεί ως ένα βαθμό τουλάχιστον αποτρεπτικά. Να. Όμως, πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι αυτό που αποτρέπει τον υποψήφιο δράστη είναι η πιθανότητα της τιμωρίας. Να. Όχι το αν η ποινή θα είναι 18 χρόνια ή 16 χρόνια. Δηλαδή, δεν το σκέφτεται τόσο βαθιά. Δεν το σκέφτεται. Ούτε θα του κάνει διαφορά. Δηλαδή θα πει, αφού είναι μόνο 16, ας το κάνω. Ενώ αν ήταν 18 θα έλεγε δεν θα το κάνω. Στην Ελλάδα μπορούμε να έχουμε άλλες μορφές ποινών όπως είναι η κοινοφελής εργασία? Έχουμε. Θεωρητικώς. Όχι. Επιβάλλεται. Έχει αρχίσει και υλοποιείται, όπως το λέμε. Μήπως είναι και οι σχέσεις εδώ του μεσογειακού λαού μας τέτοιες που δεν επιτρέπουν την κοινοφελή εργασία? Θέλω να πω δεν ότι αν εγώ κάνω κάτι και με τιμωρήσουν, ξέρω εγώ, να καθαρίζω το δρόμο.
Αν εγώ τα έχω κάνει πλακάκια με τον Δήμαρχο και του πω, έλα Δήμαρχε τώρα, εντάξει, ξέρω εγώ, οδήγησα και έτρεχα. Με βάλεις να καθαρίσω το δρόμο, γιατί εντάξει, θα τα βρούμε. Δημοσιογράφος είμαι, έλα τώρα να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Μπορεί να επιβληθεί στους Έλληνες κοινοφελής εργασία. Ασφαλώς, αλλά χρειάζεται και η εποπτεία. Mm-hmm. Δηλαδή η κοινοφελής εργασία που είναι τρόπος έκτησης ποινής όταν είναι, ανατίθεται βεβαίως σε κάποιον να απασχολήσει τον καταδικαστέντα, mm-hmm. αλλά αυτός που, στον οποίο ανατίθεται πρέπει να υποπτεύεται. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν δηλαδή ένας δήμος έχει αναλάβει 10 καταδικασμένους και γίνει μία αυτοψία για να δει πού είναι αυτή και τον έναν τον βρει στο διπλανό καφενείο, τον άλλο να κάνει διακοπές, θα έχει και ο δήμαρχος και οι ίδιοι τις συνέπειες, όπου οι συνέπειες είναι σοβαρές. Mm-hmm. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Δεν θα ήταν επιχείρημα να μην εφαρμόζονται σωστοί θεσμοί, ναι. επειδή έχουμε σε διάφορους τομείς πράγματι κουσούρια. Ναι. Έλλειψη διαφάνειας, mm-hmm. κάποια στοιχεία διαφθοράς υπό την έννοια των χατηριών δηλαδή. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς εποπτείας. Είναι σημαντικό να... είναι σημαντική η αποσυμφόρηση των φυλακών. Τι είναι σημαντικότερο, να μην έχουμε γεμάτες φυλακές ή να έχουμε ασφαλείς πολίτες? Και τα δύο. Θα έλεγε κανείς, αν ήθελε να αντιμετωπίσει την ασφάλεια ως το μέγιστο αγαθό, ναι. θα έπρεπε με κάθε αφορμή επικινδυνότητας να βάζουμε τον άνθρωπο αυτόν στη φυλακή και να μην τον βγάζουμε ποτέ. Ναι. Okay. Ναι. Το οποίο είναι... Το πάω στην υπερβολή ακριβώς για να καταδειχθεί ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός σκοπός. Από την άλλη πλευρά, ναι. φυλακίζοντας κάποιον, πρέπει να επιδιώκουμε κάποιο σκοπό. Ναι. Όχι μόνο τη τιμωρία που ασφαλώς χρειάζεται, mm-hmm. αλλά να αποβλέπουμε και στο και οι άλλοι να παραδειγματιστούν, mm-hmm. αλλά και ο ίδιος να επανέλθει κάποια στιγμή χωρίς να είναι υψηλό τουλάχιστον ρίσκο. Δηλαδή η πιθανότητα υποτροπής να είναι όσο γίνεται χαμηλή. Ναι. Αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται μία παρακολούθηση όσο εκτείει την ποινή του, mm-hmm. χρειάζεται δυνατότητες και εποπτεία, που λείπει σε μας αυστηρή εποπτεία όταν αποφυλακίζεται, mm-hmm. έτσι ώστε ο άνθρωπος που αποτελούσε πηγή κινδύνου για τους άλλους να πάψει να αποτελεί, τουλάχιστον να μην είναι πηγή υψηλού κινδύνου. Εσείς τα εξηγείτε πάρα πολύ καλά και είναι σαν να μας διαβεβαιώνετε ότι τα πράγματα είναι μελετημένα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζονται, αλλά τέλος πάντων δεν συμβαίνουν μεγάλες αδικίες. Όμως διαβάζουμε κατά καιρούς ειδήσεις για περιπτώσεις όπως εκείνη κάποιου που είχε καταδικαστεί σε 400 χρόνια, νομίζω, φυλακή, γιατί είχε ασελγήσει βάρος 36 παιδιών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς και με κάποιο τρόπο βρέθηκε ελεύθερος. Κοιτάξτε, τα 406 δεν είναι πραγματικός χρόνος. Mm-hmm. Ο νόμος σε όλες τις χώρες. Ναι. Το 400 είχε 800 χρόνια φυλακή, θυμίζει τους αδελφούς Ντάλτον. Ναι. Έτσι. Και οι Αμερικανοί το εφαρμόζουν. Μπορεί στην Αμερική να σου εφαρμόζουν, Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, να έχεις 200 χρόνια φυλακή. Mm-hmm. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν έχεις περισσότερες ποινές για περισσότερες πράξεις, ο νομοθέτης βάζει ένα πλαφόν. Λέει δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν ισχύει ούτε το πλαφόν. Ισχύει το πλαφόν. Ναι. Ισχύει το και πώς κυκλοφορεί κάποιος ο οποίος έχει εισελγήσει βάρος 30 παιδιών στον δρόμο? Το πλαφόν είναι στα 20 χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτός αν έχει εκτίσει τα 3 πέμπτα ή με τη νέα νομοθεσία τα 4 πέμπτα σε εγκλήματα αυτού του είδους, γίνεται επιλέξιμος, και η λέξη αυτή έχει σημασία, δεν είναι αυτόματη η απόλυση, mm-hmm. γίνεται επιλέξιμος για να απολυθεί υπό όρους, δηλαδή εποπτευόμενος. Ναι. Το αν θα απολυθεί mm-hmm. είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων και χρειάζεται και μία πρόγνωση εάν απολυόμενος θα τελέσει νέα εγκλήματα. Υπάρχει εκεί που πάσχουμε... ένας παιδοβιαστής να μην τελέσει εγκλήματα όταν... Μην το λέτε. Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Ναι, σας ρωτάω. Λέτε. Δηλαδή κάποιος που έχει ασελγήσεις βάρος 30 τόσων παιδιών ξαφνικά να πει πήγα και κάποια χρόνια φυλακή, δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Όχι, δεν είναι κάτι αυτό που πρέπει κανείς να το αποκλείσει, αλλά, και σε αυτό ήθελα να έρθω, ειδικά οι κατηγορίες αυτών των δραστών θέλουν εξέταση και γνώμες ειδικών. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος έχει την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά το μήνα σε κάποιον ψυχιατρό. Είναι λίγο. Αυτό λέει η κοινή λογική, αλλά περίμενα να το πείτε εσείς. Όμως, για να μπορέσει ένας τέτοιος απολυθής να εποπτευθεί όπως πρέπει, mm-hmm. πρέπει να διαθέτει η πολιτεία ικανό αριθμό, αρκετό αριθμό ειδικών ιατρών, οι οποίοι θα μπορούν να τον παρακολουθούν, θα γνωματεύουν για την συμπεριφορά του και ούτω καθεξής. Και εκεί που πάσχουμε,
στις φυλακές μας και στη μετασοφρονιστική λεγόμενη εποπτεία, αφού κάποιος δηλαδή απολυθεί από τη φυλακή, είναι ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό ειδικών ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Εφόσον αυτό δεν υπάρχει, επιστρέφω στο ίδιο ερώτημα. Η λύση δεν είναι να τον αφήσουμε μέσα μέχρι να πεθάνει. Ναι. Η λύση είναι να αποκτήσουμε τέτοιες δομές. Γιατί δεν τις δημιουργούμε? Γιατί εφόσον δεν τις έχουμε, μπορεί, όπως λέτε εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να υποπτεύεται. Αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί είμαστε φτωχή χώρα, γιατί έχουμε προβλήματα, γιατί δεν έχουμε τους γιατρούς και τους ψυχιάτρους που χρειαζόμαστε, να κυκλοφορεί έξω χωρίς εποπτεία. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Απλώς δεν έχει δοθεί η προτεραιότητα ναι. που απαιτείται. Mm-hmm. Χρήματα πάντοτε έχει το κράτος. Απλώς τα δίνει εκεί που θέλει. Εάν δινόταν προτεραιότητα σε αυτό, mm-hmm. που ίσως δεν δίνεται γιατί δεν θεωρείται πολιτικά καταναλώσιμο, ότι δεν πουλάει πολιτικά όπως λέμε, θα μπορούσε να γίνει. Γιατί σε άλλες χώρες που έχουν αυτές τις δομές, γιατί τις έχουν? Mm-hmm. Δεν είμαστε τόσο φτωχοί. Ανήκουμε yeah. στο κλαμπ των πλουσίων χωρών. Θεωρητικός, επειδή υπάρχει και τρίτος κόσμος. Και υπάρχουν και χώρες που οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Είμαστε, νομίζω, στις 32 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Μπορεί να είμαστε, να μην είμαστε στη ψηλά, mm-hmm. αλλά εκεί ανήκουμε. Mm-hmm. Εκεί ανήκουμε. Πόσο πιθανό είναι κάποιος ο οποίος κάνει μία ληστεία να μπει τελικά φυλακή και να εκτίσει την ποινή του? Οι δράστες ληστείων συνήθως πάνε στη φυλακή. Αλλά υπάρχουν και ληστείες, γιατί ξέρετε, ληστεία δεν είναι ίσον ληστεία. Mm-hmm. Υπάρχουν ληστείες που κάποιος αρπάζει το κινητό κάποιο άλλο. Να. Και όπως του το αρπάζει, πέφτει το θύμα στο έδαφος. Mm-hmm. Ασφαλώς μια πράξη πολύ αντιπαθητική, αλλά αυτή είναι. Mm-hmm. Και υποθέστε ότι έχετε ένα νεαρό 19 χρονών που το έκανε. Ναι. Θέλεις γιατί η παρέα του έκανε παρόμοια πράγματα, θέλεις διότι δεν είχε τα λεφτά να αγοράσει το κινητό. Δεν είναι απαραίτητο αυτόν τον άνθρωπο το στείλει στη φυλακή. Τι είναι καλύτερο? Στο παρελθόν, ειδικά οι Αγγλοσάξονες, νομίζω οι Βρετανοί, στα μακρινά 80's, είχαν μία θεωρία ότι πρέπει να παθαίνει ένα σοκ όσο είναι νέος ο δράστης. Αυτό είναι καλύτερο ή να πούμε εντάξει μικρό παιδί δεν βαριέσαι, μπορεί και να το ξεχάσει? Ούτε το ένα ούτε το άλλο θα έλεγα. Υπάρχουν κάποιοι που χρειάζονται ίσως ένα... Το sharp shock που λέγαμε. Ένα σύντομο σοκ, δηλαδή 15 μέρες στη φυλακή. Υπάρχουν άλλοι που αν αυτό τους το κάνεις μπορεί να έχει πολύ αρνητική επίδραση. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι δουλειά του δικαστηρίου να κάνει αυτό που λέμε εξατομίκευση της ποινής, δηλαδή να δει με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει. Το κάνει αυτό Έλληνας δικαστής? Το κάνει περιορισμένα, ναι. προσπαθούν να το κάνουν, δεν πρέπει κανείς να τους αδικεί. Απλώς δεν έχει και εκεί την απαραίτητη υποστήριξη, θα χρειαζόταν δηλαδή ένας φάκελος με το προφίλ του κατηγορουμένου που θα ήταν πληρέστερος από ό,τι είναι. Υπάρχουν στην Ελλάδα ποινές των 15 ημερών? Όχι των 15 ημερών, αλλά μπορεί το δικαστήριο να στείλει κάποιον και για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη φυλακή, αν θεωρήσει ότι αυτό είναι χρήσιμο για το σκοπό που είπατε πριν. Mm-hmm. Συμβαίνει όμως στην πράξη? Υπάρχει πρόβλημα? Όχι συχνά, ναι. όχι συχνά, διότι τι είχε γίνει? Επειδή φουσκώναμε τις ποινές συνέχεια, θεωρητικά, από την άλλη ερχόταν ο νομοθέτης και τις μεγάλες ποινές τους έκανε εκπτώσεις. Mm-hmm. Άλλο έλεγε η ποινή, άλλο σήμαινε στην πραγματικότητα. Δημιουργήθηκε μία κουλτούρα ότι το πλημέλημα δεν είναι περίπου καν αξιόπινη πράξη. Περνάμε από τη σχολή Ευελπίδων, πληρώνουμε και ένα ποσό, σαν να είναι παράβολο. Ναι. Και ότι επιπλέον χρειαζόμαστε κακουργήματα για να τιμωρηθεί κάποιος. Αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος. Ποια είναι η συχνότερη έτσι, παρεξήγηση που έχουμε μέσα στο μυαλό μας για τον ποινικό κώδικα? Ο ποινικός κώδικας, ο ισχύον δηλαδή. Ψηφίστηκε σε μία χρονική στιγμή που λόγω των επικείμενων εκλογών δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πολιτική συνένεση. Να. Και όσοι δεν συνήνεσαν, δεν συνήνεσαν διότι ήταν τόσο αντίθετο τον ποινικό κώδικα, εκτιμώ εγώ, αλλά διότι θεωρούσαν ότι πολιτικά δεν τους εξυπηρετεί και ότι αντίθετα τους εξυπηρετεί η αντίδραση στον ποινικό κώδικα. Mm-hmm. Αυτή η συγκυρία είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ότι φορτώθηκαν στον ποινικό κώδικα διατάξεις που δεν είχε, υπήρχαν από πριν. Ναι. Φορτώθηκε στον ποινικό κώδικα, θεωρήθηκε ότι είναι αιτία για όλα τα κακά που συνέβαιναν. Mm-hmm. Εκείνος ο πρώην υπουργός, ο Νίκος Παρασκευόπουλος,
φορτώθηκε όλα τα κακά της εγκληματικότητας. Είναι και ο περίφημος νόμος τον οποίο αναφέρομαι. Ο νόμος αυτός είχε προβλήματα. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι είχε προβλήματα. Ναι. Όμως... άνοιξαν οι πόρτες και βγήκαν έξω άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι έξω. Για να το πούμε ναι. Λαϊκά. Κάποιοι ναι. Κάποιοι okay. ναι. Από την άλλη πλευρά όμως... αυτό πώς μπορεί, πώς μπορεί να ξέφυγε. Θα σας πω, ο κ. Παρασκευόπουλος ήθελε να φέρει τον αριθμό των φυλακισμένων σε όρια που οι φυλακές να μην ασφικτιούν. Mm-hmm. Γιατί ασφικτιούσαν. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος που επελέγει, επειδή ο πληθυσμός των φυλακών δεν είναι γόρδιος δημός, τους βγάλαμε έξω, άρα είμαστε εντάξει, ο τρόπος που επελέγει που ήταν οριζόντιος, δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο κατάλληλος τρόπος. Βέβαια και εκείνος, αυτό το είδος μία προσωρινή μεταβατική λύση για να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς μη ασφυξίας και από εκεί και πέρα να επανέλθει η κανονικότητα. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις αυτό οδήγησε σε αποφυλακίσεις που πράγματι ήταν προώρες. Με τα ποινικά ασχολείστε από το 1982. Το 85 που απολύθηκα από το στρατό. Α, εντάξει, σας μεγάλωσα. Ασχολείστε από τότε. Ναι, ναι. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ποινικά? Έχουν αλλάξει αρκετά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε περισσότερες υποθέσεις λευκού κολάρου, όπως λέμε. Mm-hmm. Πολύ περισσότερες από ό,τι πώς το λένε, επιχειρηματίες, υπεξαιρέσεις, τέτοια πράγματα εννοούμε. Και άλλα, φόρο διαφυγή, okay. ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν υπήρχε ως αδίκημα. Ωραία. Αυτό. Ναι. Μέχρι το 1995. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν από εκεί μια εισρωή νέου τύπου υποθέσεων. Mm-hmm. Έχουμε και μια αλλαγή και στον τρόπο προσέγγισης των υποθέσεων. Υπάρχει μια πιο πραγματιστική και ταχύτερη προσέγγιση, παρότι αργή η απονομή της δικαιοσύνης είναι... Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι. Γιατί προηγουμένως σας ρώτησα αν ένας ληστής θα μπει ποτέ στη φυλακή. Όλοι ξέρουμε κάποιον που του κλέψανε, μπήκαν στο σπίτι του και τον κλέψανε και ποτέ δεν έγινε η δίκη. Ναι, και αυτός πήγε στο δικαστήριο 10 φορές. Ναι. Ξοδεύτηκε. Δεν φτάνει δηλαδή που τον κλέψανε. Κουράστηκε. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε, γίνεται μια κλοπή σε 30 σπίτια. Ναι. Τα θύματα της κλοπής δεν αναγνωρίζουν το δράστη, ούτε μπορούν να προσφέρουν τίποτα, πέραν του ότι βρήκαν τα πράγματα τους, αν τα βρήκανε, ή ότι αυτά που εκλάπησαν ήταν δικά τους. Ναι. Μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καλούνται στο ακροατήριο ως μάρτυρες. Να πούνε τι. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι αυτή η διαδικασία. Είναι η διαδικασία ότι τρόπον την τυφλοσούρτης, βάζουμε 30 και τους καλούμε. Ναι. Αν ο κατηγορούμενος θέλει να κληθεί κάποιος για κάποιο ειδικό λόγο, ναι. μπορεί να το ζητήσει. Ναι. Αλλά τι νόημα έχει να ταλαιπωρούνται 30 άνθρωποι να πηγαίνουν 10 φορές στο δικαστήριο ναι. για να γίνει η δίκη, από την οποία δεν προσδοκούν και τίποτε. Όλα αυτά, εσείς οι νομικοί, δεν τα έχετε εκφράσει, δεν τα έχετε πει, ότι για να υπάρχει καλύτερη απόδοση δικαιοσύνης δεν μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να σημαίνουν και άλλα πράγματα. Επανειλημμένα. Ναι, και μάλιστα σε κάθε νέο Υπουργό Δικαιοσύνης που αναλαμβάνει, τον επισκεπτόμαστε για να τον συγχαρούμε και να του ευχηθούμε επιτυχία στο έργο του και του δίνουμε και ένα χαρτί με τα θέματα που θεωρούμε. Λίγα από αυτά έχουν αντιμετωπιστεί, τα περισσότερα είναι απλώς επαναλαμβανόμενα. Άρα δεν υπάρχει βούληση? Είναι πολλές οι αιτίες. Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πολιτική πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτά που είναι τα πραγματικά θέματα mm-hmm. και όχι όταν μία πράξη απασχολεί την κοινή γνώμη και τα μίντια, ο υπουργός να θεωρεί ότι η αντιμετώπιση είναι ότι ασφέρουμε μια καινούργια διάταξη με αυστηρότερη ποινή. Mm-hmm. Δεν λύνουν οι αυστηρές διατάξεις τα προβλήματα. Mm-hmm. Τι λύνουν τα προβλήματα? Από ό,τι λένε έρευνες που έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες, αυτό που δρά αποτρεπτικά για έναν υποψήφιο δράστη δεν είναι το ύψος της ποινής. Mm-hmm. Είναι η ποινή, όπως είπατε. Είναι η πιθανότητα να τον συλλάβουν. Όσο πιο πιθανό θεωρεί να τον συλλάβουν, ναι. αυτό τον αποτρέπει από την πράξη. Άρα έχει να κάνει με το πόσο καλή είναι η αστυνομία στο έργο της. Και γι' αυτό, βεβαίως. Έχουμε καλή αστυνομία στην Ελλάδα? Δεν είναι κακή η αστυνομία. Βεβαίως υπάρχουν και εκεί και οργανωτικές και προσωπικές αδυναμίες. Έχουν βελτιωθεί αρκετά πράγματα. Αλλά ασφαλώς υπάρχουν και τομείς που μπορούν να γίνουν ακόμη πολύ περισσότερα. Τελευταία ερώτηση. Ποινικολόγος, γιατί γίνατε? Χάθηκαν οι δουλειές? Θα σας πω. Ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος. Ασκούσε γενική δικηγορία, αλλά και ποινικές υποθέσεις έκανε.
Εγώ τελείωσα το γυμνάσιο και το σημερινό λύκειο επί δικτατορίας. Πήγαινα μαζί του ως μαθητής και σε στρατοδικεία και σε άλλα δικαστήρια. Άκουγα εκεί τους ποινικολόγους. Εθαύμαζα τον πατέρα μου που ήταν πολύ ικανός ρήτορας. Και θαύμαζα και τους ποινικολόγους της εποχής. Μου άρεσε το επιχείρημα, η λογική του επιχειρήματος, η αντιμετώπιση των κατηγοριών, η υπεράσπιση ενός ανθρώπου που πάντοτε είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας. Όλα αυτά μου άρεσαν και δεν ήξερα αν θα το πετύχω. Το επιδίωξα να ασχοληθώ με ποινικές υποθέσεις. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το φως που ρίξαμε σήμερα στο ποινικό μυστήριο που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.